Είμαστε αέρα! Λοιπόν, καλωσορίσατε στα εξωτερικά πλατό μας, εδώ στο Sky, στο πρωινό μας. Μαγευτικά! Μαγευτικά! Έχεις καλεσμένους σήμερα. Κύριε Μπούβα, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε. Είστε καλά, κύριε Μπούβα μου? Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να κάνω μια ιδιαίτερη πρόσκληση. Μου είπε κάποιος ότι ο κύριος Τσούνος είναι μέσα και κάθεται μόνος του. Παρακαλώ πάρα πολύ, Art μου, πήγαινε μέσα και φώναξε. Αν είναι οι ατέριαστοι εδώ, να έρθουν στην παρέα μας. Νομίζω ότι αυτό το ταιριάζει πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε, Φέιμ, ότι ο κύριος Μπούμπας είναι Γιαννιώτης. Γιαννιώτης. Ναι. Βέρος Γιαννιώτης. Το πρώτο κρεοπωλείο στα Γιάννενα, σωστά. Ναι, 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 ναι. Πριν από 20 χρόνια. Μετά, 20 χρόνια έχουμε στα Μελίσια. 20 χρόνια στα Μελίσια. Τώρα ανοίξαμε δεύτερο κατάστημα στη Λιβυσιά στο Κεφαλάρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα στο Κεφαλάρι. Πρέπει να πας να το δεις. Πολύ ωραία. Αλλά καλές δουλειές να ευχηθώ. Εδώ μιλάμε σήμερα τι μας φέρατε? Περίμενε να πούμε λίγο για την παράδοση. Βεβαίως. Γιατί είναι μια οικογένεια με πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στο κρέας. Και όχι μόνο αυτό, το έχει εξελίξει και πάρα πολύ. Γιατί πλέον το κρέας έχει, ο κόσμος από το κρέας έχει άλλες ανάγκες. Κάνουν πάρα πολύ ωραία σκευάσματα, κάνουν πάρα πολύ ωραίες κοπές, διαφορετικές, χοιρινά, μοσχάρια, κοτόπλα. Και κάποια από αυτά μπορούμε να τα δούμε εδώ σήμερα. Κύριε Μπούμπα, πείτε μας. Σήμερα φέραμε μπέργκελ με μαύρη τρούφα. Μπέργκερ με μαύρη τρούφα, το δοκιμάσεις, είναι φοβερό. Μάλιστα. Φέραμε τη Black Angus, ελληνικό Tomahawk. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσετε. Θα πάθεις πλάκα. Γιατί παιδιά, τι γίνει? Αχ, μυρίζει τρούφα. Μυρίζει τρούφα. Μυρίζει τρούφα. Τι ωραίο. Ναι, παιδιά, ελάτε, μην τρέπεστε τώρα. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι Black Angus. Αυτό είναι Black Angus Tomahawk. Ελληνικό. Πάρα πολύ καλό ελληνικό μοσχάρι. Πρέπει να πούμε ότι έχει ένα σύγχρονο εργαστήριο ο κύριος Μπούμπας, όπου κάνει διαφορετικές κοπές. Πάρτε, 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 μην τρέπεστε. Συγγνώμη, θα σας το χαλάσω, αλλά σαν τον μπαμπά μου. Και βέβαια πρέπει να πούμε, κύριε Μπούμπα, ότι σήμερα είναι τιμητική σας. Σήμερα είναι η μέρα μας. Σήμερα είναι Τσικνοπέμπτης, σήμερα είναι η μέρα σας. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να σας βρει. Πάρτε, πάρτε, παιδιά, και στα Μελίσια και στην Πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια να πούμε ότι έχουν φέει εξαιρετικό e-shop. Το boombas.gr που κάνουν delivery σε όλη την Αθήνα και το ιδιαίτερο είναι ότι κάνουν με βανάκι ψυγείου όπου το κρέας πάει έτσι όπως ακριβώς πρέπει. Εσείς τώρα είστε στα Γιάννενα ή είστε εδώ στα μαγαζιά, τι κάνετε? Εμείς είμαστε στα μαγαζιά εδώ στην Αθήνα, αλλά πηγαίνουμε και στα ζώα στα Γιάννενα, παντού είμαστε. Μάλιστα. Εντάξει, πώς θα πάω, περίμενε. Καλά, θα δοκιμάσω όλα. Για να ότι πήρες και ένα κεμπά πριν, πρέπει να το λέω. Περίμενε λίγο, σιγά σιγά. Άρα εσείς για σήμερα τι προτείνετε? Κάτι εύκολο στο ψήσιμο που είναι το μπιφτέκι, σωστά? Έχουμε πάρα πολλά. Λέτε ότι έχει κάτι ιδιαίτερο που είναι η τρούφα. Πάρα πολλά παρασκευάσματα, εύκολα μαριναρισμένα, τα οποία... Απλώς τα βάζεις, τα κάρβουνα. Τα ψένονται κατευθείαν. Ναι. Μεγάλη ποικιλία, μετά καλαμάκια χοιρινά, ορίμανση 120 ημερών αυτή. Αυτή εδώ πρέπει μπροστά να δοκιμάσετε, ναι. Η μπροστινή. Μάλιστα. Πέρα να κόψω. Αυτή είναι ορίμανση 120 ημερών. Εδώ? 120 ημέρες, φαντάζεσαι τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Μπαίνει σε ειδικό ψυγείο ορίμανσης και οριμάζει με φυσικό τρόπο. Για 120 ημέρες. Και είναι, αυτό έχει μια άλλη νοστιμιά ουσιαστικά. Είναι πιο τρυφερό, πιο γευστικό. Χάνει όλη του την υγρασία το ζώο, χάνει όλη του την υγρασία, ξεραίνεται και παραμένει όλη η γεύση. Είναι συμπίκνωση της γεύσης. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι εξαιρετικό. Το πιο δύσκολο στο ψήσιμο που πρέπει να είσαι έτσι, αυτό που λέμε μάγκας, να το έχεις, ποιο είναι? Η τόμαχο, πιστεύω. Η μεγάλη, Η μεγάλη. Και έχουμε και σε βιολογικό μουσχάρι. Αυτή είναι βιολογικό. Η οποία πόση ώρα χρειάζεται? Θέλει σιγά δυνατό ψήσιμο πάντα το μουσχάρι και μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά να σηκωψηθεί αναλόγως. Αυτή είναι, φαντάσου, περίπου 1 κιλό, 1,5 κιλό φέι, οπότε θέλει σίγουρα γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Θέλει αρκετή ώρα. Ναι, θέλει αρκετή ώρα. Το λάθος που κάνουμε πάρα πολλές φορές όταν ψήνουμε, και το λέω αυτό και πείτε μου κι εσείς, είναι ότι δεν ψήνουμε σε δυνατή φωτιά. Θέλουν δυνατή φωτιά, ψήσιμο σε δυνατή φωτιά όλα. Καταλάβεις, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να μην γυρνάμε πολλές φορές το κρέας. Θέλει δυνατή φωτιά. Θέλει δυνατή φωτιά. Θέλει τη σιάρα κοντά στο κάρβουνο. Να μην γυρνάμε πολύ το κρέας και να αφήνουμε το κρέας να ξεκολλήσει μόνο του. Πολλές φορές το βάζουμε και από το άγχος μας πάμε και το τραβάμε, το ξεκολλάμε. Έτσι είναι, κύριε Μπούμπα. Και είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος και το διαλύουμε. Αυτό που λέει ο σεφ. Ωραία. Από πάνω δεν βάζετε κάτι? Στο τέλος αλλά το πίπερο, δεν θέλει. Το καλό κρέας δεν θέλει και πολλά μπαχαρικά. Μόνο στο τέλος κάτι. Στο τέλος, ναι. Τα σουβλάκια που βλέπω εδώ. Αυτά είναι... Πώς έχουμε... τα κάνετε? Καλαμάκια, μαριναρισμένα μουσχαρίσια, κοτόπουλο και χοιρινά φέραμε. Βιολογικό, πάρα πολύ ωραίο. Για πείτε μου. Φέραμε καλαμάκια, σουβλάκια, κοτόπουλο.
Τα οποία βλέπω είναι πολύ προσεγμένα, είναι τα έχετε. Χειροποίητα όλα. Ναι. Με σος μπάρμπεκιου, μαύρο χοίρο χοιρινό και μουσκαρίσια γάλακτος καλαμάκια. Τρία διαφορετικά έτσι. Χοιρινό, χοιρινό, μαύρο χοίρο, μοσχάρι και κοτόπουλο. Και κοτόπουλο. Τα κρέατά σας είναι μόνο από Γιάννενα. Είναι από Γιάννενα. Είναι ελευθέρας βασικές κυρίως. Πολύ ωραία. Μοσχίδες λέμε. Μου δώσει κάτι άλλο, θα σκάσω. Δεν μπορώ. Αυτά είναι λουκάνικα, μουσκαρίσια, χοιρινά. Κάνουμε διάφορα λουκάνικα. Έχουμε δικά μας. Έρχομαι σε εργαστήριο αλαντικών στα Μελίσια που κάνουμε όλη αυτή τη ταλαντικά ορίμασης. Τι είναι εκεί μπροστά. Άγγελε μου, άτρος. Άγγελε μου, καταπίνεις. Θα πάω εγώ, δεν πειράζει. Να δούμε λίγο εδώ μπροστά τι έχετε. Αυτά είναι εργαστήριο αλαντικών. Ναι, που κάνουμε αλαντικά ορίμανση για διάχρηση, όχι για χοντρική. Πάλι το ορίμανση έχει η ίδια διαδικασία. Ναι, μπαίνει σε ειδικό ψυγείο ορίμανση και δεν έχει συντηρητικά. Σπεκ, σαλάμι. Μπρεζάολα, κόπα. Δες πόσο ωραία και προσεγμένα είναι. Φέι, πολύ ωραία με κωδικό, με κωδικό εργαστηρίου, ISO, HASPO, όλα τα πάντα. Πόσα άτομα δουλεύουν? Γύρω στα 20 άτομα. 20 άτομα έχετε. Και έχουμε και δώρα σήμερα να δώσουμε. Και έχουμε και δώρα τα τρία καλάθια. Εσείς χορεύετε. Περιμένετε να πω για τα καλάθια, αλλά τα παιδιά χορεύουν. Έχουν ξεκινήσει να γιορτάζουν. Σε τρεις τυχερούς λοιπόν θα δώσουμε καλάθια με πολύ ωραία προϊόντα από την εταιρεία σας. Έχουμε ανεβάσει φωτογραφία στο Instagram ή από τηλέφωνο. Φωτογραφία στο Instagram. Πολύ ωραία, με πολύ πολύ αγάπη. Θα σας τα στείλουμε όταν κερδίσετε. Να βγάλουμε και μια τηλεφωνική, έτσι να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Να βγάλουμε. Να δώσω ακόμα ένα δωράκι. Ένα καλάθι. Ένα σίγουρο. Καλάθι ακόμα. Ναι. Ελεάνα μου, με ακούς έξω. Είναι όλα τα παιδιά κάτω για να φάνε τώρα. Δεν είναι κανένα. Έχουμε κάποιον να σηκώσει το τηλέφωνο. Τι λέτε τώρα. Κάτω, τα πάρουμε εμείς, ρε Φέι. Τι να κάνουμε. Δεν βλέπεις ότι εδώ πίσω γίνεται χαμός. Ρε παιδιά, ελάτε όλοι να φάτε. Να τόσο Δημήτρης από το τηλεφωνικό κέντρο. Το δούμε πρώτη φορά. Δημήτρη μου, δεν πειράζει, αγόρι μου. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε να κεραστείς. Τα αγόρια να μας πούνε κάτι εδώ στο ψήσιμο, να μας δώσουν μια συμβουλή, Δημήτρη μου. Βέβαια, εδώ πέρα είναι ο ψήστης και κρεοπόλης του κυρίου Μπούμπα. Γιατί ψήνετε κιόλας? Δεν ψένουμε, αλλά δίνουμε συμβουλές στους πελάτες. Είναι, μάθε, δώστε λίγο το μικρόφωνο. Πηγαίνετε στα σπίτια και ψήνετε? Ναι, πηγαίνουμε στα σπίτια. Αλήθεια. Βέβαια. Είναι η υπηρεσία που έχετε. Δεν τα λέτε όλα. Είδατε εγώ τυχαία τώρα το έκανα. Για πες λοιπόν τι κάνετε. Αναλαμβάνουμε και οργανώσεις, τραπέζια, δεξιώσεις, εντάξει, περιορισμένο αριθμό. Οποιοδήποτε θέλει έρχεται, αγοράζει το κρέας του, το επιλέγει μπροστά και εμείς πηγαίνουμε σπίτι και απλά το ψήνουμε και το απολαμβάνουμε. Μάλιστα. Ωραία, αυτό για εμάς... σας είναι το καλύτερο μπάρμπεκιου και αυτό για σένα. Εδώ. Το μπάρμπεκιου είναι πολύ ωραίο. Εννοείται. Βολεύει. Δώστε μας τρία tips για ψήσιμο για απόψε το βράδυ, επειδή όλος ο κόσμος θα ψήνει. Τρία tips. Τρία tips. Κρύες μπύρες. Καλό. Κρύες μπύρες, ναι. Καλή παρέα, ναι. Και αυτό που είπε εδώ ο σεφ, να μην βιαστούν να γυρνάνε τα κρέατά τους, να τα αφήσουν, να θωρακιστούν καλά, να είναι ζουμερά για να τα απολαύσει καλύτερα.